Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 μέλη του κυκλώματος, αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας, ηλικίας από 32 έως 58 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που φέρεται ότι θα παραλάμβανε το εμπόρευμα. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας εντόπισαν στην περιμετρική οδό Πατρών τράκτορα με επικαθήμενο, ο οποίος είχε εισέλθει στη χώρα μας από τη Βουλγαρία, καθώς και έτερο όχημα τύπου Jeep που λειτουργούσε ως προπομπός. Σε έρευνα που επακολούθησε στον τράκτορα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 26 δεξαμενές χωρητικότητας 1.000 λίτρων η καθεμία, οι οποίες περιείχαν συνολικά 19.680 κιλά χημικών διαλυτών, ενώ από τα παραστατικά που υποδείχθησαν προέκυψε ότι η εταιρεία που επρόκειτο να τα παραλάβει ήταν ανύπαρκτη. Κατασχέθηκαν τα δύο μεταφορικά μέσα, καθώς και έγγραφα, στα οποία φαίνεται ότι η Οσάνο εταιρεία έχει παραλάβει παρόμοιο εμπόρευμα για ακόμα 3 φορές μέσα στο 2018.